Λέω το εξής. Μου δεν το βάλει
άλλη φορά. Η προκριμαστική λέει δύο διαφορετικά πράγματα. Η παραλαβή του έργου είναι όπως λέει πριν. Όμως η προκριμαστική του λειτουργία ήταν μέχρι τις 30 Ιουνίου. Άρα η εταιρεία. Αυτό αναφέρεται ξανά. Αναφέρεται ξανά. Ναι, ναι, απλώς αναφέρεται το πρέσβο. Δεν θα σα δώσω το σύμφωνο. Αλλά να σου πω το εξής. Μέχρι τις 30 Ιουνίου, 28 Ιουνίου, είχε άνθρωπο η εταιρεία εκεί, κάθε μέρα, όπου αυτός ο άνθρωπος ήταν υπεύθυνος για τη δουλειά, τη δοκιμαστική του, έτσι. Τα έργα είχαν παραδοθεί πολύ πριν. Γιατί δεν μπορούσαν να παραδοθούν στο ΕΔΙΚΑ, γιατί ήταν σπάτη, ήταν έτσι. Δεν έπρεπε να προκληθεί το. Άρα, από την 1η Ιουλίου και μετά, υπεύθυνος για τη λειτουργία και εκπαιδευμένος είναι ο σύλλογος του Νικολάου, ο ελεκτρολόγος μηχανικός. Και γι' αυτό σας είπα την περασμένη φορά, κάποια στιγμή θα πει το Συμβούλιο μία πρόταση για να μπορέσουν να είτε να βάλουν προσωπικό όπου δεν μπορούν να το πάρουν δυστυχώς, είτε να αναθέσουν σε μια εταιρεία να συνεχίσει να λειτουργεί το τελικό μέχρι να μπορέσουν να προσλάβουν τον κόσμο. Δεν θα κάνουμε δημοτική επιχείρηση της αποχέτευσης. Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Δεν θα την κάνουμε, έτσι. Να σας πω για το εξής απλό λόγο. Ενώ ήταν έτοιμο να τις αποδώσει. Μια δημοτική επιχείρηση της αποχέτευσης με την οποία θα αναλάβανε όλους τους βιολογικούς όταν γίνει η κατοχή. Έτοιμος λόγος. Γιατί σε κάθε κλιματοδότηση ευρωπαϊκή, αν έχουν δημοτική επιχείρηση της αποχέτευσης και πάνε κάνει ένα έργο, πληρώνει η επιχείρηση το 75% του πολιτισμού και επιδοτείται για το 25%. Ενώ αν το έργο κάνει ο Δήμος, είναι το ανάποδο. Το 75% είναι η χρηματοδότηση και το 25% συμμετοχή εθνική. Δηλαδή, ένα έργο ίδρυψης που θα έκανε η δημοτική επιχείρηση, θα το πληρώναμε εμείς κατά 25%, αν το έκανε ο Δήμος, θα πήρε μηδέν. Επαγγέλνει για το λόγο. Αυτό είναι γι' αυτό το λόγο δεν προτείνουμε να κάνουμε δημοτική επιχείρηση της αποχέτευσης. Έτσι λοιπόν, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν κάνουμε, ως πρόταση, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να δημιουργήσουμε το βιολογικό. Ο ένας που είναι να βρούμε μια εταιρεία η οποία να αναλάβει τη συντήρηση και τη λειτουργία του κανονικά. Δεν υπάρχει αυτό. Γιατί ακριβώς ξέρουμε ότι θα πει και εξειδικευμένο προσωπικό. Δεν υπάρχει αυτό. Απλώς αυτό που τύχει δεν είναι υποχρέωση της εταιρείας, εξού και είναι η παραλαβή του αρχαία. Εξού και είναι η παραλαβή του αρχαία. Ήταν να γίνει 28 από το σύστημα. Απλώς για λόγους που δεν μπορούσαν οι μηχανικοί από τη ΣΥΡΟ, κυρία Μπουχάγια, γι' αυτό είχαμε αυτό το πρόβλημα. Αλλά γενικά πρέπει να υπάρχει στο βιολογικό εκπαιδευμένο προσωπικό, όχι σε μόνη βάση. Η εμπειρία λέει ότι πρέπει να είναι ένας άνθρωπος 3 ώρες την μέρα τέσσερα. Γιατί όταν τα συστήματα είναι λειτουργικά, όταν τα συστήματα βαράνε ανάγκη, έχει τριπλά συστήματα ασφαλείας, οπότε μπορεί να το πιστεύει. Χρειάζεται συμπληρωματικό προσωπικό όταν να αλλάξει μια αγγλία, όταν πρέπει να αλλάξει ο δρόμο και τέτοια πράγματα. Αλλά αυτό το νομίζω ότι για να μην λέμε τώρα, να μην λέμε τώρα έτσι θεωρητικά, καλό είναι να περάσουμε μια αίσθηση σε όλου του δημοτικού στην πολιτική, να μα προσεγγίσει κάποιο πώ το λέει και να το δούμε και να το μάθουμε. Είπατε να ρωτήσω κάτι. Είπατε τώρα ασφαλιστικό, γιατί δεν είναι και το καθημερινό. Αυτό που λέτε, αν δηλαδή η εταιρεία παραλάβει την εταιρεία, μπορεί να παραλάβει, να το λειτουργήσει το πράγμα. Πώς θα έχει κόστο. Δεν έχω εγώ, θα δούμε, θα το συζητήσουμε πώς θα. Ανάλογα, είναι ένας άνθρωπος έτσι, έχει συντήρηση. Όμω, θα δείτε τι είναι τα ένα άνθρωπο, το να κάνει κόστο. Όχι, είναι σίγουρο. 1,5 άνθρωπο θα κόστο. 1,5 άνθρωπο μπορεί να λειτουργήσει το βιολογικό και τα δίκτυα. Να το κάνουμε δύο. Να μην σιάζουμε στο παιδί στην πόρτα. Κυριαρχή σας φαίνεται περίεργο, να σας το πω αλλιώς. Πόσοι άνθρωποι δεν λένε στον Καστάσιο που γίνει. Ορίστε. Πόσοι άνθρωποι που λένε στον Καστάσιο που γίνει. Σήμερα. Εγώ,
ξεκινήσω. Αλλά θέλω να εντάξω λίγο την πρόταση που έκανα σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Επειδή αυτή τη στιγμή το βιντεοφόρο εξυπηρετεί τις ανάγκες των αποδητεύσεων και επειδή θεωρώ άδικο ο Δημότης του Δήμου, του όρμου που έχει γενικά και το περιβόρο να πληρώνει 60 ευρώ για να φεύγει το βιντεοφόρο από το σπίτι και να βγαίνει στα λίμματα που είναι 200 μέτρα σε σχέση με το κατοστάρι που θα δίνει εκτός άνω. Εδώ είναι άδικο. Δεν είναι σωστό. Θα πρέπει ή να το μειώσουμε ή να δοθεί μια περίοδος λάθος να βιάζουν δωρεάν για ένα διάστημα οι δημότες που είναι εντός και δύο πόλων σώμα κορφίου. Δεν είναι δίκαιο να πληρώνει 60 ευρώ το σπίτι που είναι μέσα στο νόμο κορφίου και 100 ευρώ αυτό που θα έχει με βιβλιοφόρο σε ένα χωριό στο Μεσταγόρι, ας πούμε, να παίρνουν τα δημότητα και να πηγαίνει στο βιβλιολογικό. Κατά τα άλλα, όλα και λίγο είχε με το 30% το χάδι και εγώ, αλλά θα μας κάνουν στο δημότητα, όπως είμαστε τα ξάλλα να φέρει σύμβαση. Ευχαριστώ. Γι' αυτό λοιπόν με αυτή τη ρύθμιση
πραγματικά δεν θα με μπορούσε να μπορέσει στα σειρά να παίρνει ενημερότητα, ας πούμε, δημοτική καταλαβαίνετε. Δηλαδή, είμαστε υποχρεωμένοι κάθε τόσο να φτιάχνουμε μια λίστα οφειλετών, η οποία δυστυχώς πάει στην πορεία. Και φαίνεται ο άλλος ότι είναι οφειλέτης και δεν του μπλοκάρει τα πάντα. Λοιπόν, με βάση αυτή την υποτιμήθηση μπορούμε να του παρέχουμε ενημερότητα. Νομίζω ότι είναι σε καλή κατάσταση. Να πω κάτι λίγο να προσθέσω. Καταρχήν, δεν είναι 24 δόσεις, είναι 20 δόσεις. Και πρέπει να ξέρουμε ότι όταν δεχτούμε το ΕΦΑΠΑΞ, βλέπω ότι οι επιχειρήσεις του ΕΦΑΠΑΞ, οι ιδιώτες τέλος πάντων εκεί οφείλουν, τους δίνουν ένα δικαίωμα, λέμε ΕΦΑΠΑΞ, αλλά ένα δικαίωμα μέσα σε 6 μήνες να αξιοποιηθεί το ΕΦΑΠΑΞ. Προκαταβάλλεται στο 20%. Δηλαδή, δεχόμενοι δίνουν το 20% και σε 6 μήνες δίνουν όλο το υπόλοιπο. Χωρίς έρχονται οι οποίοι και έπρεπε το προσπίτι, δεν θα το ποσοστά των. Τα ποσοστά των εκτόσεων δεν καταλάβα. Για την εφάπαξη καταβολή γίνεται η κύρια οφειλή και μηδενίζονται το 85% των προσκύνων και των προσοκτήσεων. Τι μόνο το 15%. Και καθαρίζει. Σε αυτό το εφάπαξ, όπως λέει ο τέκτης, μπορεί να γίνει και επαυτορύθμιση που αφορά την εφορία. Βέβαια, μόνο είναι στις κατηγορίες εκτήσεις, γιατί δεν είναι επεκτεκτουνόμενο. Και για τις δόσεις, μπορεί να γίνει με την καταβολή του 30% της κυριοφοβητής και των προσοκτήσεων. Είναι ρύθμιση σίγουρα θετική. Για να μην θέλει να το συζητούμε, δηλαδή, κανείς αν έχει τέτοιου είδους προβλήματα, το Συμβούλιο θα πρέπει να αποδεχτεί ότι αυτή η ρύθμιση θα είναι και για μας προτινόμενη στους δημότες που οφείλουν. Να πούμε κάτι με αυτόν τον νόμο, με αυτόν τον νόμο το 39-39 του 2011, υπάρχει ένα άρθρο προηγούμενο το 54, δεν θυμάμαι ακριβώς το. Να, είναι το άρθρο 42, το οποίο συνολικά είναι αυτό που θα μας λύσει για πάντα το πρόβλημα των σπουδιών, να το διαλέξουμε. Αυτό το άρθρο λοιπόν λέει ότι ψηφίστηκε ο νόμος και λέει ότι ειδικά στις διαχειριστικές ενότητες για τις διατάξεις του τάδε νόμου, στις οποίες περιλαμβάνονται η νησιά, επιτρέπεται η θαλάσσια μεταφορά των αθλημάτων. Έτσι, περιμένουμε και εκεί. Ιστορία της λέσχης στη θέση που είναι τώρα ξεκινάει από το έτος 1925
πρέπει να επιτελείται σε ένα πιο κοινωνικό ρόλο, διορισμένοι από το διαθέτει, είτε επιτελείται στις κληρονομικές που πιο μεγαλοκαιρά, η πολιτική υποκροτήρηση να διώνει στις σπουδές, τις ανώτερες κοινωνικές σχολές. Λοιπόν, είχα κάνει τη σχέση με το διαβάσιμο. Το κείμενο αυτό που μας έστειλε η Μινέσκη, πραγματικά
αποτυπώνεται ένα κομμάτι της ιστορίας που δεν πρέπει να πιστεύω. Άρα θεωρώ ότι το Συμβούλιο δεν πρέπει να πάρει τη λογική ότι είναι ξένο πράγμα. Ας πω ξέρω τους βράδους να βρουν τους. Λέω ότι πρέπει να είμαστε δίκα στη λέσχη για να μπορέσουμε να βρούμε ένα χώρο. Όσο κι αν αυτή η λέσχη πια δεν είναι αυτό που ήταν παλιά, πραγματικά μια λέσχη με αρκετή δυναμικότητα και μια λέσχη η οποία πραγματικά είχε βοηθήσει τον τόπο και όπως φαίνεται ότι ήταν παλιότερες λέσχες στην Ελλάδα. Σήμερα πια δεν είναι αυτό το δυστυχώς. Όμως αυτό σημαίνει και σε άλλες τέτοιες δραστηριότητες συνολικές για άλλων φορέων. Κάποια πράγματα έχουν αλλάξει, μάλλον πολλά έχουν αλλάξει. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε δίπλα σε αυτή την προσπάθεια στο να συνεχίσει να υπάρχει λέσχη. Όσον αφορά για τον χώρο του συγκεκριμένου, σίγουρα υπάρχουν και κοινωνικές δυσκολίες. Δηλαδή είναι του ΚΕΠ. Ακόμα και αν λέγαμε ναι, που θα πει του ΚΕΠ. Υπάρχει και το ζήτημα τη ταβέρνα και αυτό είναι αξιτάρο. Όμως, αν λέω ότι δεν πρέπει να πάμε τη λογική του ξεφορτώματο του προβλήματο. Έχουμε γράψει τον κ. Βέβαια, έχουμε γράψει τον κ. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε την προσπάθεια να διατηρηθεί η λέξη. Εκτός αν αποφασίσει το Συμβούλιο ότι δεν μας αφορά το θέμα, τραβάμε μόνο δουλειά και το χωράμε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ότι πιθανότητα το Σεπτέμβριο δεν υπάρχει. Αν δεν είναι το χώρο. Αυτό το κομμάτι που έχει ακόμη τι θέσει επαναλαμβάνω, έτσι. Αυτό είναι. Αυτό το μικρό. Το οποίο όμως είναι ένα κομμάτι της ιστορίας του κοινού του χώρου. Αυτό λέω. Ότι πρέπει να έχουμε μια ευαισθησία και μάλιστα ιδιαίτερη ευαισθησία πάνω στα παραδείγματα, ούτως ώστε να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε. Μέσα στη σύγχρονη μέρα πάρα της ζωής, αυτά μοιάζουν με πολυτέλεια. Μοιάζουν ότι είναι περιτά. Θεωρώ ότι όταν σιγά σιγά η ιστορία του τόπου χάνεται και καταστρέφεται, χωρίς να αντικαθιστάται κάτι άλλο, είναι νομοτέλεια αυτό που λέμε στη ζωή, νομίζω ότι εμάς πρέπει τουλάχιστον να μας προβληματίζει και να μας διατηρεί σε ελεύθερη. Αυτό το πρόβλημα που θέλω να βάλω. Συγγνώμη, αν κατάλαβα καλά, δηλαδή ήρθαμε εδώ να ακούσουμε το θέμα της λέσχης στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μπούμε σε προβληματισμό. Δεν το καταλαβαίνω. Προφανώς δεν έρχεται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάποιος τους είπε φέρτε το για να το συζητήσουμε. Εφόσον είναι λοιπόν προημείο αρνητικό, γιατί το φέραμε εδώ πέρα στο Συμβούλιο. Και μπορούσαμε κάποιος να κάνουμε ένα συμβούλιο έτσι ώστε να βοηθήσουμε τη λέσχη Ανδρείων, η οποία είναι μια ιστορική λέσχη, και θα μου επιτρέψετε εγώ ιδιαίτερα. Έχουμε τη λέσχη αυτή πολύ παλιά ιστορία, γιατί μένω 32 χρόνια στον πάνω όροφο της λέσχης αυτής και ξέρω πάρα πολύ καλά την ιστορία της λέσχης. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε καλύτερα να βοηθήσουμε με κάποιο άλλο τρόπο τη λέσχη, να πει ένα κτίριο. Πώς λοιπόν τους λέμε για το ΚΕΠ, είναι ένα αρνητικό ήδη και το φέραμε το θέμα εδώ, αφού είναι αρνητικό. Υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία δεν φέραμε κάτι στο Δημοτικό Συμβούλιο να τα συζητήσουμε και φέραμε ένα θέμα και προηγούμε αρνητικό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μα αυτό ρε, πώς είπε αυτό το θέμα. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ήδη ξέρετε την απάντηση. Λοιπόν, να πω λίγο δύο διαδικαστικά ζητήματα. Θεοδόση, δεν θα απαραίτητο κάθε φορά να έχει και κάποιο πίσω μέρος κάποια πρόταση. Για να το κάνω μια. Πολύ ωραία. Θα μπορούσαμε κάλλιστα λοιπόν. Θα κάνουμε ένα άλλο συμβούλιο. Στο συμβούλιο θα μας πει ένα θέμα. Πώς σε παρακαλώ. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη λέσχη πιο ουσιαστικά. Δεν το σκάφουσα, αυτό που θέλω να πω εγώ θέλω να πω τώρα. Θα σας ακούσω. Τώρα είπες εσύ το δικό σου. Δεν έχω αρκίνηση. Και αυτή είναι η υπόθεση. Οφείλαμε να το θέλουμε από τη στιγμή που ένα συμβούλιο της λέσχης στην αγωνία του να βρει, ζήτησε αυτή την αίθουσα. Στην αγωνία του, πραγματικά. Έχουμε μιλήσει και κάτι μία και στο συμβούλιο της λέσχης, πήγα και στη συνεδρίασή του. Έχουν μια αγωνία. Σκόπινα με διάφορα σημεία απέναντι εκεί κάτω από την Κοινωνιέως, το Κυβογιατζίτη και διάφορα άλλα, στην ΕΟΚΑ, διάφορα κομμάτια της ΕΟΚΑ κλπ. Στην αγωνία της
κάτι το να πει στο Συμβούλιο αυτό το ζήτημα. Να τεθεί υπόψη στο Συμβούλιο, μπορεί να έχει κάποια άποψη κάποιο άλλο ή να πει κάτι καινούριο. Αυτό που βγαίνει από εδώ είναι ότι επί του πρακτέου δεν μπορούμε να βγάλουμε το ΚΕΠ. Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα λειτουργία του Δήμου Άντρου. Φανταστείτε να το κάνουμε, να τα αρχίσουμε να το γυρνάμε. Σήμερα ίσα ίσα που δεν κολλάνε οι υπηρεσίες και ψάχνουν για φόρου. Αλλά μπορούσε από αυτό το συμβόλαιο να βγει μια επιτροπή με δύο τρει ανθρώπου για να πούμε ότι διαθέτουν του δύο τρει αυτού του δημοτικού συμβούλου στη διάθεση τη λέξη να ψάξουν μαζί, να συζητήσουν, να βγουν σε επαφή με τον Βοιατζήτη, ξέρω εγώ ή οτιδήποτε άλλο. Δεν σημαίνει ότι ο Δήμος απαξιώνει την ιστορία της λέξης και την αναγκαιότητα να συνεχίσει με το να μην δώσει μια αίθουσα. Που αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, το είπα και τότε στο Συμβούλιο, όντως δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει, που θα την κάνει αυτή σήμερα δηλαδή. Θα κάνει αυτή την αίθουσα μέσα που ξέρετε πώς είναι, στην εργάζα νική, κουζίνα, τουαλέτα και θα έχει καλύτερες. Αν αποβείτε το εγώ, να το δούμε. Δηλαδή, το Συμβούλιο αντιμετωπίσει και δείτε αυτό το ζήτημα στο Συμβούλιο μόνο και μόνο γιατί αν έχουν στην αγωνία τους κάνα μια επιστολή. Λένε έστω να το βάλουν και μπορεί να πούν ναι σίγουρο. Είναι κατανοητό ότι είναι πρακτικά αδύνατο και για λόγους δικούς μας αλλά και για λόγους κάλυψης των αναγκών. Εμένα η πρόταση είναι με ευθύνη του Δημάρχου να υπάρξει μια συνάντηση μαζί τους, να τους δώσουμε ό,τι θέλουν από τις τεχνικές μας υπηρεσίες, δηλαδή ένα μηχανικό, κάποιον σύμβολο και να προσπαθήσουμε μαζί τους ψάχνοντας κτίρια της άντρων που να έχουν την αντίστοιχη ιστορία δεν είναι για μια υπήρξη πρόταση και όταν διάφορες προτάσεις υπήρξαν, ψάξαν οι άνθρωποι, δεν είναι πρώτη φορά που το κάνουν. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς δεν βρέθηκε. Αυτή είναι όλη η ιστορία της λέσχης και της επιστολής αυτής και δεν βγήκε με καμία ούτε υπέκτη, ούτε κάτι, ούτε τίποτα. Απλά έπρεπε να ακουστεί αυτός ο λόγος σε αυτό το συμβούλιο. Πιστεύω ότι η βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε είναι αυτή την ευθύνη του Δημάρχου, την τεχνική υπηρεσία, ίσως με κάποιον σύμβουλο ή με το νομικό πρόσωπο που εμείς έχουμε, να δούμε την ιστορία. Εγώ υπάρχω και την πρέπει και το κτίριο του Καΐδη στην προσπάθεια να βοηθήσω, που δεν νομίζω ότι έχει πιθανότητα να γίνει κάτι. Δεν θέλω να κατηγορήσω, αυτό το εξής, το πιο απλό είναι ότι το θέμα μπήκε στο συμβουλίο να κατηγορηθούμε απόψη, γιατί μπορεί να βγει κάτω σύγκρος και να πει ότι μπορεί να πάει εκεί να βοηθήσουμε. Δεν πήγε. Δικαστικό καταγράφημα να πάει στο συμβούλιο. Αυτό δεν το έκανε μόνο μη. Δηλαδή μπορούσα να του πω όχι. Αφού κατάφερε να δώσει. Μπορούσα να του πω κατευθείαν όχι. Και από αυτό θα του πω. Εγώ είμαι όλοι μαζί να αποφασίσουμε ένα θέμα. Και μάλιστα, αν θε, σε αυτό το πράγμα έκανε κάποιοι ειδικά σύμβουλοι που ήταν μια μέρα. Καταλαβαίνετε. Γιατί είναι μέσα μεγαλωμένοι. Μα αυτή είναι η άλλη. Νομίζω ότι όλοι μα έχουν μια δική μια αντίληψη. Να είμαστε δίπλα του να μπορέσει το πράγμα να συνεχίσει. Με όλο τον τρόπο που μπορεί. Συμφωνούμε σε αυτό το πρώτο παράδειγμα. Και να πάμε και μια επαφή με αυτούς και να συμφωνούμε σε κάτι άλλο που παρακάνουμε. Συμφωνούμε σε κάτι πιο ουσιαστικό. Δηλαδή να τους βοηθήσουμε να βρουν κάποιο χώρο. Έτσι. Περίμενε τα κατάλληλα σπίτι από την προσταγωγή. Και ότι θα ψάξουμε. Thank you.
μη υγειονομικέ ή στρατιωτικέ κρίσει για τι κρίσει τη οικονομική. Είναι μια πρακτική που η υπηρεσία τοπική αεροπορία στην επικοινωνία που έχουμε μαζί είπε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Ο κόστο του ελικοδομείου για τη συντήρησή του είναι πολύ μεγάλο. Για να καταλάβετε, η τελευταία επιθεώρηση όσον αφορά το δάκτυλο προσγείωση, την επιφάνεια προσέγγιση, την ημερήσια σήμανση, ανεμόνια και εμπόδια γενικά ήταν και πυροσβεστικά μέσα, είναι απόλυτη, απόλυτα καλή. Έχουν τοποθετηθεί, έχουν γεννήτρια, έχει πει ό,τι τεχνολογικό εξοπλισμό ήταν απαραίτητο για την 24ωρη λειτουργία. Έχει καταστραφεί και θέλει αντικατάσταση το μηχάνημα που ελέγχει την ελικοπτέρου άνοιγμα σβήσιμο φώτων, δηλαδή υπάρχει μια τηλεκτριζόμενη λειτουργία των φωτεινών σημάσεων του ελικοδομείου. Αυτό έχει καταστραφεί, στάθηκε στην Αθήνα, δεν επισκευάστηκε, μας στείλανε ένα αντίστοιχο έγγραφο ότι αυτό δεν μπορεί να επισκευαστεί και πρέπει να προβληθούμε καινούριο. Είναι τη κάρτα των 7.000 ευρώ. Από τα υπόλοιπα του ελέγχου που γίνεται και από την υπηρεσία πολιτική αεροπορία, κυρίω τρει φορέ το χρόνο, αλλά και από εμά, με υπεύθυνο λειτουργία του οικονομίου των Δημήτρων Καζάκη, δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα. Έγινε καταδικό σκότων, υπερήφανση, εκτελέστηκε ένα έργο στα επαγγελματικά περίπου 25.000 ευρώ. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Όμω, έχει κάθε τόσο προβλήματα, ανεμούνται καθώς έρχονται από τον αέρα, φώτα. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν, όπως σας είπα, το μηχάνημα του ηλεκτρισμού και δεν λειτουργούν μαζί με αυτό, συνδέονται και οι δέσμες καθοδήγησης των ελικοπτέρων με τη τυφλή προσγείωση, με ύπνος που δίνει από έδαφος στον αέρα. Η επιβολή του τέλους να είναι της τάξης των 100 ευρώ για κάθε κτήση, γι' αυτό να δημιουργηθεί φωτικός ειδικός στο το υπολογισμό, με αναμόρφωση δηλαδή του προϋπολογισμού που θα είναι τμήμα της απόφασης μας τώρα και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί το δικό στα έξοδα που θα αναφέρεται στα έξοδα συντήρησης του οικοδομείου που θα πάει όλο αυτό το ποσό. Δηλαδή όλο το ποσό θα πάει στατιστικά. Πρέπει να σας πω ότι οι πτήσεις που γίνονται το χρόνο κατά 80% είναι υπηρετικές. Δηλαδή πέρυσι στις 70 τόσες πτήσεις, δεν θυμάμαι πώ το καταλαβαίνω, οι 50 τόσες ήταν ιδιωτικές, άλλωστε το ξέρετε, προχθές στο γάμο είχε μια κίνηση η οποία ήταν καθημερινή και συνεχής. Δεν είναι μη σύνομη η πράξη μας και βέβαια από το επόμενο προϋπολογισμό θα περιληφθεί και κανονικά στην, στον προϋπολογισμό όπως θα πάει. Πόσο χρειάζεται 100 ευρώ την προσφύγηση. Θα εισπράττονται με μπλοκ που θα δοθεί από την λογιστική περιουσία από πριν και θα έχει έτοιμα ο Καζάκης την απόλυση. Θα συμπληρώνουν τα στοιχεία ήδη, να έχει υπόψη ότι κρατάμε απόλυτα στοιχεία όσων έχουν. Το ελικόπτερο, τον πιλότο, τους επιβάτες και είναι και παράνομα όλα. Τυπικά έπρεπε να ελέγχουν και επιβάτες και να φεύγουν από το οικοδόμιο άλλο, γιατί υπάρχουν τα αισθήματα τρομοκρατίας κλπ. Τα οποία εδώ δεν ελέγχουν βέβαια. Δεν έχουμε υπάλληλο. Ο υπάλληλος αυτός πρέπει να πάει να κάνει μια εκπαίδευση για να ελέγχει και να καλύπτει τα αισθήματα ασφαλείας. Ελέγχουν δηλαδή το κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μπει κάποιος στο ελικόπτερο που ήθελε να το χρησιμοποιήσει για τρομοκρατία από εδώ. Δεν είσαι υπάλληλος μας, δεν έχει την εκπαίδευση αυτή. Ούτε την αρμοδιότητα να πει ποιο είσαι εσύ κλπ. Το καταλαβαίνετε, είναι μια ιστορία στον αέρα. Δεν είναι ότι έχουμε άλλη κρίση όμως. Δεν μιλούμε βέβαια για τις υγειονομικές και τις πτήσεις τη καρδούλα που έχουν αυτή τη στιγμή.
Thank you.
Ξενοδόχο από την χώρα
Εκτός από την πρώτη φορά που καλέστηκα τηλεφωνικά
δεν έχω καλεστεί ούτε προφορικά, ούτε τηλεφωνικά, ούτε γραφτά, ούτε με email, ποτέ ξανά. Το άρθρο 88 του 38-52 του 2010, που είναι ο νόμος που καλυγράφει, αναφέρει ότι τα τοπικά συμβούλια, τα συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων είναι υποχρεωμένα να κάνουν συμβούλιο μία φορά το μήνα και τα έκανα. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι τοπικές κοινότητες και προφανώς και του όρου του Κορδίου, τουλάχιστον έχει κάνει 6 συμβούλια. Δεν είναι όμως υποχρεωμένος ο πρόεδρος από τον νόμο να καλύπτει τους τοπικούς συμβούλους. Μπορεί να κάνει το συμβούλιο με τα μέλη του τοπικού συμβουλίου. Όταν όμως καλείς με πρόσκληση έστω και ένα δημοτικό σύμβουλο από οποιαδήποτε παράταξη είτε από τη συμπολίτευση, δημιουργείται αυτόματα υποχρέωση να καλέσεις όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Επειδή ζω και εργάζομαι στον όρο Κορδίου και τελειώνω το γραφείο μου γύρω στις 10 και μετά 10:30, τουλάχιστον 2-3 φορές, 36, 14 ευρώ, κατέβαινα στην αγορά του όρου, πότε έχετε πάει, και έβλεπα συμβούλους δημοτικούς της συμπολίτευσης να ανεβαίνουν στο δημοτικό διαμέρισμα του πρώτου Δήμου Κορδίου. 36 ήταν και το κύριο Θεολόγου, και έβλεπα τους ψηφοφόρους μου να μου λένε «Καλά, εσύ να σε ψηφίσαμε». «Πού είσαι εσύ, τι κάνεις, τι δουλειά έχεις, γιατί σε ψηφίσαμε, γιατί έχεις την ψηφιότητα». Σήμερα το πρωί, επειδή είμαι συνεργητικός και είπα «Άστο, ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, τέσσερις μήνες, πέντε μήνες, έξι μήνες, οι άνθρωποι έχουν προβλήματα, άστο να μην το θέσω αυτό το θέμα». Προφορικά είχα ενημερώσει τον πρόεδρο ότι ξέρεις κάτι, κύριε Γιώργο, είναι ούτε φίλος και πελάτης. Σε παρακαλώ πολύ, όταν καλάς τους δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης, θέλω να με καλάς και εμένα. Μα μου λέει δεν είναι τίποτα θέμα στα σπουδαία, θέλω να με καλάς, τελείωσε. Έχεις υποχρέωση. Σήμερα το πρωί ο Σύλλογος Επαγγελματιών, ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών, στο γραφείο μου για ένα θέμα που έπρεπε να συζητήσω με τον Σύλλογο, κάπου να του συμβουλέψω κάτι, και μου λέει γιατί δεν έχεις το συμβούλιο. Τι κάνεις. Του λέω, ποιο συμβούλιο. Λέω 14 εβδομάδε. Λέω είχατε συμβούλιο και το βλέπω πηγαίνετε όλοι τα άλλα και τα είναι συμβούλιο. Λέω έχεις πρόσκληση. Βεβαίως. Και μου φέρνει μια πρόσκληση. Δήμαρχε γιατί εσύ σίγουρα δεν είσαι γνώστη. Ούτε η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ούτε κανένας από εσάς. Η πρόσκληση λοιπόν αυτή λέει ότι προσκαλώ τον αντιδήμαρχο, τους συμβούλους τοπικής κοινότητας, τους συμβούλους, τους άλλους δύο μέλης τοπικής, τους δημοτικούς συμβούλους δημοτικής ενότητας Κορδίου και το Σωματείο Ένωσης Επαγγελματιών και Ιδιωτικών Κορδίου. Ο πρόεδρος έκανε διπλό, να το πω σε εισαγωγικά, παράταση. Ενώ με είχε στην πρόσκληση και δεν με κάλεσε κανένας ποτέ, και δεν ξέρω αν έχουν κυκλοφορήσει κάποιες προσκλήσεις και τι έχει γίνει. Το πρώτο ήταν ότι ποτέ δεν με κάλεσε και γι' αυτό περιμένω μια εξήγηση. Και το δεύτερο είναι ότι με εκθέτει και σαν δημοτικό σύμβουλο και σαν προσωπικότητα στον πρόεδρο που είναι του Σωματείου Επαγγελματιών. Θεωρώ αυτή τη στάση του πρόεδρου απαράδεκτη. Δεν ξέρω αν επηρεάζεται από κάποιους ή όχι, αυτό είναι θέμα δικό του. Και το φέρνω, το παραδίδω σε όλους σας, να λάβετε γνώση. Και ενώ μέχρι σήμερα ένιωθα περήφανος που είναι δημοτικός σύμβουλος από τη Δημοτική Ενότητα Κορδίου, που η παράταξη του σημερινού δημάρχου μας πραγματικά σάρωσε, δηλαδή ένιωθα πολύ περήφανος που μπόρεσε και πήρα μία έδρα, ο άνθρωπος αυτός και κάποιοι άλλοι προσπαθούν να με υποβαθμίσουν και σαν δημοτικό σύμβουλο και σαν προσωπικότητα. Αυτό να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ που με άκουσατε. Και κυρία Πρόεδρε, αν είμαι λίγο οξύτιμος, συγχωρέστε με γιατί από το πρωί που το έχω μάθει αυτό έχω να σας δω την πραγματικά. Και νομίζω ότι αυτό είναι καθένα στα χέρια σας. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Προφανώς θα πρέπει να συζητήσουμε πρώτα μαζί
κάτι, γιατί εγώ δεν έγραφα ποτέ, δεν προσκλήθηκα. Αν θες, καταρχήν να σου πω ότι καλά κάνεις την κλίση εταιρεία, γιατί τουλάχιστον στους ψηφοφόρους υπάρξει τους εκπροσωπείς και μέσα στο κοινοβουλίο σε κοινοβούλιο, πολύ καλύτερα. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι. Από το που ήταν κάτι, δηλαδή εγώ πάντα ενδιαφέρον και ρωτάω το πίτσι που είναι τα παλιά, το τυπο, πότε έχει το κίνημα, πότε το κουμί. Και όποτε μπορώ, θέλω να παρήσω. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος έχει το οποίο σου κάνει τα γέζα. Θα έρθει να πω ότι θα είσαι, δεν το έλαβα ποτέ. Εντάξει, δεν ξέρω τι, τι είναι και τι είναι. Αυτό δεν το έλαβα. Συνήθως όμως, αν δεν φτάσω με τα διαδικτύματα, ρωτάω αυτή να θέλω που γίνεται με το κοινό συμβούλιο και θα πάω. Αν δεν μπορώ να το θέλω. Είναι επίπεδο που θα πει ο κ. Βέτσι, γιατί πώ είναι τη γονική ενότητα του ορτίου. Έχει ποτέ την διαφορά το πληροφορία του κτίριου. Μα ευχαριστούμε και στην κουβεντιά που ήταν. Δεν έχω να κουβεντιάζω.